Γεια σε όλους, Άρης, Hardware ε, Είχαμε κάνει ήδη ένα βίντεο για την Be Quiet Dark Rock Pro 5 και ήρθε η ώρα να δούμε και την Elite, η οποία είναι το top μοντέλο αυτή τη στιγμή από ψυκτρόνια της Be Quiet! 280W TDP, μιλάμε για πολύ, πάρα πολύ θεμική ε, ισχύ που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο ψυκτρόνι. Ε, 135 χιλιοστά Silent Wings ανεμιστήρες, Αντί για 1.500 τροφές που τρέχουν στον, στην Dark Rock Pro 5 στις 2.000 τροφές, οι διαφορές, οι κύριες τώρα μεταξύ των δύο αυτών ψυκτών τις βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα, από τη στιγμή που έχουν ακριβώς το ίδιο χίτσινγκ και οι δύο ψύκρες, Η Be Quiet για να δώσει το προβάδισμα στην elite, έπρεπε να χρησιμοποιήσει διαφορετικού ανεμιστήρε. Οπότε αντί για ένα συνδυασμό 120-135 mm χιλιοστών ανεμιστήρε, στην Elite βλέπουμε δύο ανεμιστήρε 135 χιλιοστών και πιο δυνατού κιόλα. Και επίση υπάρχει ένα μπράκετ εδώ πέρα μπροστά στην ψύκτρα, το οποίο σα επιτρέπει να ανεβοκατεβάσετε τον ανεμιστήρα εύκολα σε 5 presets. Αυτό γιατί για να μπορέσετε να έχετε ψηλές μνήμες χωρίς να υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας με την ψύκτα. Επίσης, το καπάκι, το τέρμα πάνω καπάκι έχει φωτισμό ή RGB. Για σας που τα γουστάρετε αυτά. Οι ανεμιστήρες δεν έχουν RGB φωτισμό. Δυστυχώς, εκεί σας απαχούνται VB -quite. Τι να κάνουμε. Ε, το πάνω καπάκι, εκτός από εμφάνιση, προσφέρει και σε επιδόσεις, γιατί πιέζει τον αέρα, του δίνει μάλλον ένα, δημιουργεί ένα τούνελ και λέει θέλω να περάσει τον αέρα μόνο μέσα από εδώ, μόνο μέσα από την ψύκτρα. Δεν έχει δηλαδή διαφυγή ο αέρας να πάει από κάπου αλλού. Αυτό αυξάνει τις επιδόσεις. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα, το hitching είναι ακριβώς το ίδιο με την Dark Rock Pro 5, οπότε έχουμε 7 hit pipes, θερμοαγωγούς, ε, το, την μαύρη επίστοση η οποία η Be Quiet! λέει ότι βοηθάει στην απαγωγή της θεμοτας έτσι πως τη τουλάχιστον η Be Quiet! Αν αφαιρέσετε τώρα το πάνω κάλυμα, ε, έχετε πρόσβαση σε έναν διακόπτη, ο, τον οποίο μπορείτε να θέσετε είτε σε performance είτε σε mode ησυχία. Για μένα και για πολλούς που έβλεπα, δεν χρειάζεται αυτό ο διακόπτη. Το αν πει Quiet, το έκανε για χρήστε που λένε εντάξει, εγώ το βάζω στο ήσυχο και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αν οδηγήσετε του ανημιστήρε από ένα PWM header τη μητρική σα, μπορείτε να φτιάξετε το προφίλ των ανημιστήρων όπω θέλετε. Δεν υπάρχει καμία δηλαδή. Εγώ απλά θα του έβαζα σε performance mode και θα έφτιαχνα ένα προφίλ από εκεί πέρα και θα έλεγα: Άμα ο επεξεργαστή πάει σε 80 βαθμού, 90 βαθμού και εσύ, του full speed. Εντάξει, δεν μπορούν όλοι οι χρήστε που προφανώ να ασχοληθούν ή δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, ή κάποιοι δεν ξέρουν πώ θα το κάνουν οι καινούργιοι χρήστε, οι αυτοί που δεν έχουν και πολύ εμπειρία. Γι' αυτό λέει Be quiet, του βάλω ένα quiet διακόπτη να τιμήσουν και το όνομά μου. Be quiet. Άλλη μια μέρα στο γραφείο, ε, ανοίγω το office και μου βγάζει αυτό το κλασικό το μήνυμα. Δεν αναγνωρίζει το license. Σου λέει να πάρει το original office. Ένα πολύ σπαστικό μήνυμα. Πάω, Kiss Fan, ε, βλέπω ότι έχουν ένα πακέτο. Ξεκινάει από τα 26 ευρώ, 40, 57, 68. Λοιπόν, α δοκιμάσουμε. Θα πάρω το ακριβό για 5 υπολογιστέ. Βγαίνει πάρα πολύ φτηνά. Για 5 πισιά, 68,25. Όλοι available for Windows 10 or later, 32,60. Δεν είναι για Mac, παιδιά. Add it to your bag. 440 δολάρια το office που θέσουν. Η μία άδεια για το office. Δεν παιδιά, είναι σοβαρή. Παιδιά από 4.40 το οποίο 13.25. Ε, εγκατάσταση εύκολη. Ε, έχει ένα βίντεο Be το οποίο δείχνει ακριβώ την εγκατάσταση. Αυτό είναι πολύ καλή φάση. Θα ήθελα και άλλε εταιρείε να το προσφέρουν. Κάποιοι το κάνουν ήδη, αλλά γενικά θα ήταν πολύ καλή φάση όλε οι εταιρείε αν το κάνουν αυτό, γιατί θα με γλύτουν από πάρα πολύ κόπο να κάθομαι να τα δω το αντίστοιχο βίντεο για να σα δείχνω πώ κάνετε εγκατάσταση την ψύχτα. Anyway, ε, τεστ, ε, μεθοδολογία των τεστ. Ε, ε, αν θέλετε να τα δείτε, παιδιά, Επακριβώς το τι χρησιμοποιώ και το τι κάνω, διαβάστε το άθρο το hwbusters.com Εκεί, πέραν από ένα σκασμό review στο ότι φανταστείτε, θα δείτε επακριβώς τη μυθοδολογία που χρησιμοποιώ για να τεστάρω τα ψυκτρόνια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή της μυθοδολογίας που έχω, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα την αντιγράψουν πάρα πολύ γιατί είναι η πιο σωστή μυθοδολογία. Τι γίνεται, ε, οι πιο πολλοί reviewers μέχρι στιγμής βάζουν τον επεξεργαστή σε σταθερά volt και σταθερό, σταθερή συχνότητα. Αυτό δεν είναι σωστό για πολλούς και διάφορους λόγους. Ε, εν πάση περιπτώσει, για να σας το πω πολύ εν συντομία, δεν μπορείς ε, έναν επεξεργαστή, καταρχάς ο επεξεργαστή δεν είναι heating element, με τη φάση ένα adjustable heating element ακριβίας. Μπορεί να βάλει εσύ σταθερά τα πάντα και πάλι θα υπάρχει διακύμανση. Δεν γίνεται να τον έχει σε σταθερά Watt με την καμία. Από την άλλη, πείτε μου ποιο από εσά αγοράζει σύστημα και βάζει τον επεξεργαστή, μοντέρνο σύστημα τώρα και μοντέρνο επεξεργαστέ, και βάζει τον επεξεργαστή σε μια fixed συχνότητα. Όλου του πυρήνε. Κανεί. Γιατί θέλουμε να χρησιμοποιούμε του έξιμου αλγόριθμου Boost που έχουν τόσο Intel και όσο AMD. Ό,τι και να κάνει. Ε, ακόμα και overclock να κάνει, να βάζει όλου του πυρήνε σε μια σταθερή συχνότητα, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στι επιδόσει που θα έχουν αυτοί οι αλγόριθμοι. Γιατί ε, μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί του δύο-τρει πιο γρήγορου πυρήνε, μια άλλη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο έναν πυρήνα. Δηλαδή, το να πα εσύ να μου κλοκάρει όλου του πυρήνε δεν σημαίνει ότι η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί όλου του πυρήνε. Αυτό σαν αποτέλεσμα να μην είσαι πιο γρήγορο σε πολλά πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, όπω σα είπα, έχουν γίνει τόσο έξυπνοι πια οι αλγόριθμοι υπερχρονισμού που μπουστάρουν ξεχωριστά του πυρήνε, που δεν είναι αδύνατο ο κάποιο χρήστη με απλά με μια fixed ρύθμιση να πιάσει όλα τα, τα σενάρια χρήση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε εσεί τι θέλετε, αγοράζετε έναν επεξεργαστή και μια μητρικούλα και ένα τροφορικά και φτιάχνετε το σύστημά σα. Εσεί θέλετε να μάθετε με ποια ψύκτρα αυτό ο επεξεργαστή θα διατηρεί τα υψηλότερα ρολόγια για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Σωστά. Αυτό κάνω εγώ. Σας λέω ότι αυτή η ψύκτρα, ο επεξεργαστής σου π.χ. θα έχει 4 GHz για κάτω από φουλ φωτίο στα 20 λεπτά. Με αυτή την ψύκτρα, ο επεξεργαστής σου θα είναι στα 3,8 GHz. Ποιο είναι πιο αποδοτικό. Ε, παιδιά, εντάξει. Εννοείται ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να συγκρίνεις ψυκτώνει αυτός. Ακόμα και αν βάλετε fix συχνότητα στον επεξεργαστή και βάλετε και fix και τα volt, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν αυτός φτάσει σε μια θερμοκρασία δεν θα κάνει under volt και δεν θα δείξει συχνότητα για να προστατευτεί. Γιατί οι προστασίες που έχουν οι επεξεργαστέ είναι πάνω από όλε τι άλλε δυθμίσει που έχετε. Οπότε και πάλι δεν ισχύει αυτό. Θα έχει θότλ, το λεγόμενο θότλ εκεί πέρα. Αυτά ήθελα να ξεκαθαρίσω λίγο τη μεθοδολογία που χρησιμοποιώ και γιατί αυτή η μεθοδολογία πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά από όλους. Βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ε, εγώ έχω το Poundetics και βλέπω και τα πόσα Watt τραβάει ο επεξεργαστής. Real time και με πολύ υψηλή ακρίβεια. Οι άλλοι δεν το έχουν αυτό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το πράγμα, το να μην βλέπεις κατανάλωση επεξεργαστή, γιατί είναι όπως τα αυτοκίνητα, παιδιά. Αν δεν κάψει βενζίνη, πετρέλαιο ξέρω εγώ, δεν θα πάει. Το ίδιο και για τον επεξεργαστή. Αν δεν καταναλώσει ενέργεια, δεν θα αποδώσει το maximum. Λοιπόν, αυτά ό,τι απορίες έχετε ή στα σχόλια περί αυτού, είτε στο Discord server, πάμε να δούμε θόρυβο. Ε, παρόλο τους ε, πιο δυνατούς ανεμιστήριες που έχει η Elite ψύκτρα, παρόλα αυτά ο θόρυβος δεν έχει ξεφύγει. Είναι αρκετά κοντά στο θόρυβο που βγάζει Dark Rock Pro 5. Αυτό είναι καλό. Ο μέγιστο θόρυβος που, ψάχνει, που πιάνει ψύκτρα είναι τρι, λίγο κάτω από τα 34 dB με τους, και του σε full ταχύτητα. Αρκετά χαμηλά θα έλεγα. Και πάμε normalized noise test. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι η ψύκτρα έχει δύο ανεμιστήρε, αλλά επειδή είναι διαφορετικό το πλαίσιο των ανεμιστήρων, ο ένα είναι μπροστά, ο άλλο στο μέσον, δεν παρόλο που του δίνει ε, το, το, ίδιο σήμα του λες π.χ. τρέξει στο 80% PWM. Δεν έχουν τι ίδιε τροφέ γιατί είναι σε διαφορετικά σημεία. Ο μεσαίο ανεμιστήρα μπορεί να υποστηρίζεται από τον ακριανό γιατί του πρόχνει αέρα, οπότε τον βοηθάει, αλλά έχει ε, να αντιμετωπίσει τι δύο, τις δύο πλευρέ από φιν, από πτερίγια που έχει από μπροστά και από πίσω. Οπότε τρέχει σε χαμηλότερε τροφέ. Γι' αυτό και εγώ σε όλα τα γραφήματα δίνω τι μέσε τιμέ και των δύο ανεμιστήρων. Λοιπόν, για να γλιτώσουμε χρόνο το δικό σα και το δικό μου, θα σα δώσω τα αποτελέσματα ε, για τα 30 dB. Εν ολίγη, έχω όλε τι ψήκτε που βλέπετε σε αυτά τα γραφήματα τρέχουν με 30 dB θόρυβο και κάνουμε σύγκριση. Αν θέλετε, να δείτε όλα τα υπόλοιπα στο review Η ψήκτρα αποδίδει σημαντικά καλύτερα από την Darko Pro 5 τόσο σε, κυρίως σε μέσα μέση συχνότητα δολογιών του επεξεργαστή, αυτό που σας έλεγα πιο πριν, το οποίο είναι αυτό που μετράει πιο πολύ, και επειδή επιτρέπει υψηλότερε συχνότητε, αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστή τραβάει και πιο πολύ ρεύμα από το τροφοδοτικό. Σε σύγκριση τώρα ε, με την Dark Rock Pro 5, η Elite είναι πιο κοντά σε συνολική απόδοση με την Noctua NHD 15. Ε, η συγκεκριμένη νόκτα, παιδιά, παραμένει ο βασιλιάς επιδόσεων στα air coolers, έχει τι καλύτερε επιδόσει μετά από πόσα χρόνια και ακόμα, και ακόμα παραμένει τόπη συγκεκριμένη ψύχτα. Τι άλλο να πούμε. Στην απόδοση ανατιμή, η υψηλή τιμή τη Dark Rock Elite, 115 ευρώ, δεν βοηθάει δεδομένου κιόλα ότι η D15 τη Noctua είναι μόλι 5 ευρώ πιο ακριβή. Δηλαδή οι διαφορέ είναι μικρέ. Αλλά στα δούμε αναλυτικά αυτό στον επίλογο. Όπως σας είπα ήδη η Dark Rock Elite προσφέρει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από την Dark Rock Pro 5 χάρη στους ισχυρότερους ανεμιστήρες που διαθέτει. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε και αν αλλάξετε τον μπροστά ανημιστήρα και τον μεσαίο της Dark Rock Pro 5 θα πάτε σε επιδόσεις της Elite. Βέβαια αυτό δεν αξίζει παιδιά το κόστος. Επίσης έχει το, bracket, το πλαστικό bracket που επιτρέπει να ελέγξετε να αριθμίσετε το ύψος του μπροστινού ανημιστήρα σε 5 presets οπότε και δεν θα έχετε προβλήματα. Συμβατότητα με τις μνήμες που μπορεί να διαθέτεται και έχει και το πάνω καπάκι με τον RGB φωτισμό το οποίο είναι κάτι όμορφο. Τώρα, αν ήταν να προσωπικά να ξοδέψω 100 ευρώ για την Dark Rock Pro 5 εγώ θα έλεγα να δώσω 15 παραπάνω να πάρω την Elite γιατί ταξίζει για όλα αυτά που ανέφερα παραπάνω ε, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει εκεί είναι ότι με 5 ευρώ παραπάνω παίρνει την Octa, την Chromax Black. Ε, αν δεν σας ενδιαφέρουν ε, το 6-8% παραπάνω επιδόσεων που προσφέρει η Noctua, αλλά θέλετε το RGB πάνω καπάκι της ε, Be Quiet και θέλετε και το πλαστικό bracket μπροστά που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε εύκολα το ύψος του ανεμιστήρα, τότε πάτε στην Elite. Η Elite είναι κοντά σε επιδόσεις με την Deep Assassin 3. Ε, δεν υπάρχει όμως πια αυτό το προϊόν. Έχει καταργηθεί από την αγορά. Έχει βγει η Assassin 4. Η Assassin 4 την έχω βρει γύρω στα 120 ευρώ, είναι περίπου ίδια τιμή με την D15. Ε, μείνετε συντονισμένοι εδώ, την έχω επόμενη για δοκιμή. Πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμή, γιατί η Assassin 3 ήταν ήδη αρκετά κοντά στο κτίνος που λέγεται Noctua D15. Ελπίζω να ακολουθήσει και κάποια στιγμή, να δούμε και την D16, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα τους ρωτήσω αν έχουν διαθέσεις για κάτι τέτοιο. Η Dark Rock Elite είναι ένα καλό ψυκτρόνι, μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και 350W πραγματικά. Ε, εντάξει, δεν έχει RGB ανεμιστήρες, αλλά το καπάκι από πάνω που έχει έναν RGB φωτισμό πιστεύω θα ικανοποιήσει κάποιο από εσά έστω. Στα 115 ευρώ σίγουρα ο ανταγωνισμός είναι πολύ ισχυρός, αλλά υψηλή ποιότητα κατασκευής και μην ξεχνάτε ότι σε σχέση με τις all-in-one ε, ψύκτρες ή αερόψυκτρες δεν θέλουν σχεδόν καθόλου συντήρηση. Δηλαδή αν έχεις μια all-in-one τη βάζεις πάνω και λες στα 3-4 χρόνια όχι, το αρχίζει το νερό μέσα και τα παίζει. Και σε πιο πολλές all-in-one κιόλας δεν μπορείς να το αλλάξεις ε, εύκολα το υγρό που έχει μέσα. Και μπορεί να σου χαλάσει η αντλία, μπορεί να σου χαλάσει το ένα, μπορεί να σου χαλάσει το άλλο. Το ψυκτώνει, το μόνο που κάνει, το βάζει μέσα στο PC και μια φορά το εξάμεινο, ξέρω εγώ, παίρνει ένα σπρέι ή κάτι και το καθαρίζει. Ή αν έχετε μια, ε, ένα κομπρέσο, ακόμα καλύτερα, το καθαρίζει και πολύ πιο εύκολα και όλο το PC μαζί. Δηλαδή έχει πολύ πιο χαμηλή συντήρηση και γενικά είναι trouble free. Επίση, ε, οι πιο πολλέ όλοι all-in-one παράγουν πολύ θόρυβο για να έχουν καλές επιδόσεις. Αυτό δεν ισχύει για τα air-coolers τα μεγάλα κυρίω, γιατί λόγω όγκου δεν χρειάζεται να τρέχουν να φάουν λες και ένα αεροπλάνο. Από την άλλη τα air-coolers είναι τεράστια, θα πρέπει να έχετε μεγάλο κουτί, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι η μητρική σα δεν θα έχει πρόβλημα, θα είναι συμβατή. Θα πρέπει να τσεκάτε με τι μνήμε, άμα δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Ε, θέλουν καλή στήριξη, γιατί τα περισσότερα είναι πάνω από ένα κιλό. Τα βλέπετε θετικά και αρνητικά και αναλόγω πράτετε. Προσωπικά ε, προτιμώ στα PC που έχω για δουλειά να έχω πάνω ερικούλε, αερόψυξη και όχι υδρόψυξη. Για του λόγου που σα είπα ήδη. Απορίες, όλα αυτά, στα comments ε, του βίντεο. Αν θέλετε, ρίχνετε και ένα subscribe, κάνετε και ένα like, κάνετε και ένα share. Ε, έχουμε Discord server, ε, με, κοντεύουμε τους 2.000, 20 νομίζω. Πρέπει να τους φτάσουμε, πρέπει να τους ξεπεράσουμε κιόλας, όχι με αυτά με 10.000, γιατί ο Jim φωνάζει εκεί πέρα, θέλει πολύ περισσότερους. Πολύ, ε, πολύ καλή παρέα εκεί πέρα, παιδιά με γνώσεις. Ό,τι απορία έχετε μπορούν να σας βοηθήσουν εκεί πέρα. Είναι πολύ δυνατό το community. Ε, Πέτρινο σελίδα, αν θέλετε ε, και έχετε την ευχαίρεια να μας βοηθήσετε. Από την άλλη, ε, μπορείτε, αν θέλετε, να βρείτε κάποιο καταφύγιο με ζωάκια και να δώσετε και λεφτά εκεί πέρα, αντί για μας να βοηθήσετε πραγματικά κάποιου ανθρώπους που προσπαθούν να σώσουν αυτά τα ζωντανά. Ναι, ε, θα κάνουμε. Εντάξει, έχουμε αποτείνουμε στην Κύπρο το δηλαδή Στην Ελλάδα είναι το πιο πολύ όμω το τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν και παλεύουν για τα ζωάκια να έχουν και μια υποστήριξη. Γιατί πιο πολύ παλεύουν με τι δικέ του δυνάμει. Να έχουν μια υποστήριξη από όλου εμά, έστω ε, 5-10 ευρώ ο καθένα μα. Είναι και το ψυχολογικό και μπορεί να κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ε, αισθάνεται ο άλλο, ζε παιδιά, ότι δεν είναι μόνο του, ότι δεν παλεύει μόνο του. Ε, Καλό ή κακός δεν έχουμε όλο το στομάχι να βοηθήσουμε τα ζώα, τα αδέσποτα, όλα αυτά. Δηλαδή, είναι κυνηγάμε να τα βοηθήσουμε, να βρούμε ποια είναι, να τα πάμε σε γιατρό, να κάνουμε αυτά. Είναι μερικοί άνθρωποι που εγώ του περιγράφω σαν Αγίου, ειλικρινά, ε, οι οποίοι το κάνουν αυτό το πράγμα και θέλουν τη βοήθειά μα. Και πρέπει να την έχουν τη βοήθειά μα. Αν θέλουμε να γινόμαστε, να λεγόμαστε άνθρωποι, πρέπει να βοηθάμε ε, ανθρώπου, οποιονδήποτε έχει ανάγκη και ειδικά ανθρώπου που έχουν βάλει τα δικά τους εγώ κάτω-κάτω και έχουν βάλει τις ανάγκες άλλων ομάδων, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι ζωάκια, είναι οτιδήποτε, τα έχουν βάλει πάνω από τα δικά τους εγώ. Αυτού του ανθρώπους πρέπει, οφείλουμε, να τους βοηθάμε, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι σαν κι αυτούς. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το κουράγιο, που έχουν το τσαγανό να το κάνουν αυτό. Και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους βοηθάμε. Αυτό. Πολλά είπαμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.